ζωή είναι γεμάτη αλλαγές. Άλλες φορές τις επιλέγουμε εμείς, άλλες φορές μας επιλέγουν αυτές. Άλλες φορές είναι πιο μικρές και άλλες πιο μεγάλες. Κάποιες αλλαγές σε κάνουν να αλλάξεις σπίτι, κάποιες σε κάνουν να αλλάξεις χώρα, κάποιες σε κάνουν να αλλάξεις όλη σου τη ζωή. Και συνήθως συμβαίνουν τη στιγμή που έχεις βρει το πρόγραμμά σου, την ισορροπία σου. Και το δύσκολο είναι να κρατήσεις την ισορροπία σου και το πρόγραμμά σου, όπου και με όποιους και αν βρίσκεσαι. Εδώ είμαι λοιπόν και αντί να δω την αλλαγή σαν μια μεγάλη δυσκολία, τη βλέπω σαν μια μεγάλη ευκαιρία. Να κρατήσω όλα όσα ξέρω ότι με κάνουν να νιώθω δυνατή και να προσπαθήσω να γίνω ακόμα περισσότερα και ακόμα καλύτερα πράγματα από αυτά που ήδη είμαι. Εύχομαι να σας αρέσουν τα vlog από το Λονδίνο και εύχομαι να περνάτε καλά και να παίρνετε κι εσείς έμπνευση για να δέχεστε και να εξελίσσεστε μέσα από τις αλλαγές που συμβαίνουν στη ζωή σας. Καλημέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Εδώ, στο κανάλι μου. Η μέρα είναι σήμερα Πέμπτη. Είμαστε στο Λονδίνο, έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα. Για αρχή έχουμε αλλάξει σπίτι, χώρα. Είμαστε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον, στην Αγγλία. Μόλις ξεκίνησε η φοιτητική μου ζωή ξανά. Ξεκίνησε ένα μεταπτυχιακό εδώ στο Λονδίνο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ χαρούμενη. Εντάξει, προφανώς η αλλαγή έχει και τις δυσκολίες της, αλλά εδώ είμαστε για να προσπαθήσουμε, για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από αυτή την εμπειρία και για να την κάνουμε μία από τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μας, όπως και όλα τα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτή τη ζωή. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας στο τέλος. Να τα κάνουμε τις πιο όμορφες εμπειρίες της ζωής μας. Θα πάω για τρέξιμο. Προσπάθησα να γραφτώ σε ένα γυμναστήριο, αλλά ήθελα ένα αγγλικό λογαριασμό τραπέζης που δεν έχω. Θα πάω για τρέξιμο. Έχω πει στον εαυτό μου ότι όταν λέω ότι θα πάω για τρέξιμο, θα πηγαίνω για τρέξιμο. Τόσο απλά. Όταν λέω ότι θα κάνω 5 χιλιόμετρα, θα κάνω 5 χιλιόμετρα. Και πρέπει να το κάνω. Γιατί το χρωστάω στον εαυτό μου. Μου έχει φανεί αρκετά δύσκολο το τρέξιμο εδώ, λόγω του κρύου. Δεν περίμενα να κρυώνω τα μπούτια μου. Δεν είναι μια περιοχή που λες ότι είναι και μόνο κόκαλα εκεί πέρα. Οπότε ήλπιζα ότι δεν θα κρυώνω εκεί και γι' αυτό αγόρασα χθες αυτό το μπουφάν. Είναι Nike και είναι μακρύ. Δηλαδή θα δείτε, φτάνει μέχρι πάνω από το γόνατο. Και επίσης επειδή έχει φερμουάρ στο πλάι εδώ, μπορείς να το φορέσεις και για υπασία. Τώρα δεν ξέρω η Nike πώς το φαντάστηκε αυτό, ότι κάνω και υπασία. Όμως ευχαριστώ Nike, πιστεύω ότι θα με βολέψει. Θα μου πεις τώρα, εσύ πήρες μπουφάν για υπασία? Θα σου πω όχι, αλλά okay. Αν γυρίσω πίσω στην Ελλάδα και δεν έχει τόσο κρύο στο τρέξιμο, θα φοράω το μπουφάν στην υπασία. Και θα πάω και τρέξιμο, θα γυρίσω, θα μαγειρέψω, θα ετοιμάσω λίγο τα γεύματά μου για σήμερα. Θέλω να σας πάρω μαζί μου σε ένα μουσείο σήμερα που θα πάω. Και εννοείται στο πανεπιστήμιο, θέλω να δω. Αυτό ξεκίνησα να σας λέω. Θέλω να δω το γυμναστήριο του Πανεπιστημίου. Πώς είναι, γιατί είναι δωρεάν για όλους τους φοιτητές. Δόξα τω Θεώ με τόσα ένα κάρο λεφτά που δίνουμε. Είναι δωρεάν, οπότε να πάω να το δω και αυτό. Μήπως το συνδυάσω πηγαίνοντας για το Πανεπιστήμιο, να πηγαίνω λίγο νωρίτερα και να κάνω την προπόνησή μου εκεί. Επίσης, τα social media του γυμναστηρίου του Πανεπιστημίου είναι λίγο χάλια, οπότε μήπως τους πω να τους βοηθήσω λίγο. Δεν ξέρω. Θα δείξει. Αφήνω αυτή την κάμερα για φόρτιση και σας παίρνω μαζί μου στο τρέξιμο. Τέσσερις βαθμούς! Καλοκαίρι! Εντάξει, φαίνομαι λίγο αστεία με αυτό, αλλά θα σας πω κάτι. Κρυώνω. Τι να κάνω που κρυώνω και θέλω να πάω για το τρέξιμό μου. Επίσης, ξέχασα να φορέσω το Apple Watch, οπότε θα βάλω την εφαρμογή στο κινητό να δούμε τι θα κάνω. Δεν θέλω να πάω στο ποτάμι σήμερα από εκεί, θα πάω από εκεί να σας δείξω όμορφα πράγματα.
λίγο μέχρι να γυρίσω σπίτι, το κάνω στο περπάτημα. Είπα να πάω να πάω γιατί μου αξίζει και πάμε στο σπίτι. Ξέρω πολύ καλά τον εαυτό μου και ξέρω ότι αν η μέρα μου ξεκινήσει με γυμναστική, θα έχω πολύ καλύτερη διάθεση και πολύ περισσότερη όρεξη να κάνω πράγματα. Επειδή δεν τα κατάφερα να γραφτώ σε γυμναστήριο, κάνω μία δεκάλεπτη προπόνηση από την πλατφόρμα μου κάθε μέρα μετά το τρέξιμο, χωρίς εξοπλισμό προφανώς, γιατί δεν έχω τίποτα εδώ, και από το να μην κάνω τίποτα, οι δεκάλεπτες προπονήσεις είναι ό,τι πρέπει για να ξεκινήσω και να νιώθω δυνατή. Πάω σε ένα μουσείο που έχω δει και μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος πολύ μοναχικός. Γενικά μου αρέσει να είμαι μόνη μου από το να είμαι με άτομα με τα οποία δεν περνάω και τόσο καλά. Δηλαδή αν μου πεις τους καλύτερους σου φίλους ή μόνη σου, εννοείται θα θέλω τους φίλους μου. Αλλά αν μου πεις κάποιους ανθρώπους απλά για να έχεις παρέα ή μόνη σου, θα σου πω μόνη μου. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Μου αρέσει να πηγαίνω για καφέ, να πάω να φάω, να πάω σε ένα μουσείο. Δεν θα περιμένω δηλαδή να έρθουν οι φίλοι μου για να πάω σε ένα μουσείο. Άμα θέλω να πάω, θα πάω. Και αυτό θα κάνω πριν το μάθημα, γιατί αυτό το μουσείο το έχω δει εδώ και πολύ καιρό και ήθελα πάρα πολύ να πάω. Περιμένω το λεωφορείο, θα πάρω λεωφορείο και μετρό και θα τα πούμε εκεί. Πολύ κόκκινο αυτό που έβαλα πρωί-πρωί. Χωρίς λόγο. Για κάποιο λόγο χθες το ανακοίταζα, έλεγε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Και εγώ η ίδια πίστεψα ότι η είσοδος είναι ελεύθερη. Και τώρα που ξαναμπήκαμε εδώ, είδα ότι θέλει εισιτήριο. Ήταν ένα δραστήριο στο πράγμα. Δηλαδή, βγήκα από την εισιτήρια. Δεν θα τα παρέψω που κόλλησε. Κόλλησε, αγόραζα εισιτήριο και κλείνησε 1/4. Θέλω 20 λεπτά για να πάω, οπότε θα τρέξω λίγο. Ευτυχώς ήρθε το μετρό. Λέτε να είναι το καλό μετρό. Στάνμορ, ναι. Η θέση της εδώ θεωρώ ότι δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο είναι σε άλλες χώρες και σε άλλα μουσεία που έχω δει. Τα δύο δωμάτια που έχει είναι σχετικά μικρά και θεωρώ ότι σε 2 λεπτά δεν προλαβαίνεις αρκετά να το ζήσεις. Γενικά όμως έμαθα πολλά πράγματα για τη ζωή της. Είναι Ιαπωνέζα προφανώς και είναι 94. Τώρα θα κάνω μια βόλτα να δω και υπόλοιπα πράγματα γιατί είναι μέσα στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Οπότε ναι, θα κάνω μια βόλτα αφού ήρθα να δω και ό,τι άλλο μπορώ με αυτό το εισιτήριο που έχω.
και θα φύγουμε για πανεπιστήμιο. Οπότε θα βάλω την κάμερα κάπου να μην βραχεί και θα περάσω ένα γεφύρι εκεί να πάω απέναντι να πάρω το μετρό. Τα λέμε στο μετρό γιατί μην χαλάσω την κάμερα. Για λίγο βροχούλα, δείτε εδώ. Όλοι χαλαροί, χαλαροί. Εδώ λίγο πιο δίπλα είναι το πανεπιστήμιο μου. Θέλω να πάω να δω το γυμναστήριο πριν πάω να κάτσω και να φάω πινάω πάρα πολύ. Θέλω να πάω στο καφέ να φάω το φαγητό που έχω πάρει μαζί μου, αλλά πρώτα θέλω να βρω πού είναι το γυμναστήριο του πανεπιστήμιου. Μήπως πάω ή μετά ή αύριο. How do I deal with what I'm feeling? Maybe I just don't. Γραφτικά. Είναι μικρό γυμναστήριο, αλλά θα δοκιμάσουμε για 1-2 εβδομάδες. Θεωρώ ότι δεν μπορώ να κάνω την προπόνησή μου και θα αποφασίσουμε αν θα αλλάξουμε ή όχι. Μέχρι στιγμής είναι δίπλα στο πανεπιστήμιο, οπότε γιατί να μην το δοκιμάσουμε. Εγώ θα πέσω. Μπορεί να έρθω μετά το μάθημα για προπόνηση, αν έχω όρεξη και δίνω. Με κοιτάνε όλοι οι συμφιλητές μου τώρα σαν να είμαι εξωγήινος. Καλά, είδατε ότι έβγαλε λιακάδα. Αν είσαι θετικός άνθρωπος και χαμογελάς τη ζωή, θα σου χαμογελάσει και η ζωή μετά. Αυτό αποδεδειγμένο, να το θυμάσαι. Να το θυμάσαι, αλλά μην περιμένεις με τη μία να πάνε όλα καλά. Επειδή εσύ το αποφάσισες να χαμογελάσεις, μην περιμένεις να έρθουν όλα. Θα έρθουν σιγά σιγά. Συνέχισε να χαμογελάς. Θα έρθουν όλα. See what you're doing to me, the way you got me, baby. It's like I can't even breathe. You're all that I need. Are you ready? This is like the biggest YouTube channel in Greece. So we just came here with the girls to have a juice and food, whatever. This is Charlotte. Say hi. Hi. This is Melika. And we're about to go to class in a while. They started in September, right? So they'll teach me the tricks around. Yeah. Here we are. Hey. Και τελειώσαμε το μάθημα. Πάω προς το μετρό. Κάποια παιδιά πήγαν για ποτό. Κλασική ξενέρωτη. Είναι αυτό που σας έλεγα και νωρίτερα, ότι αν δεν είναι πολύ πολύ φίλοι μου, μου αρέσει να κάθομαι μόνη μου. Βέβαια πρέπει να αλλάξει αυτό. Το ακούσατε το μηχανάκι? Ναι, πάω τώρα να πάρω το μετρό να γυρίσω σπίτι. Ανυπομονώ να φάω. Πεινάω πάρα πολύ και αναρωτιόμουν γιατί πεινάω τόσο. Και τώρα συνειδητοποίησα ότι σήμερα έχω κάνει 13 χιλιόμετρα περπάτημα και τρέξιμο μαζί. 5 το πρωί και άλλα 8 στη γύρα. Οπότε είναι λογικό να πεινάω, το σωματάκι μου έχει πάθει λίγο σοκ από εκεί που ήμασταν μέσα στο σπίτι και κάναμε μοντάζ όλη μέρα. Οπότε ναι, πεινάω. Πάω προς το σπίτι. Το outfit με τα αθλητικά, εντάξει, ακραίο, όπως θα έλεγε και ο Γιάννης. Γύρισα στο σπίτι προφανώς, έκανα μπιφτέκια με πατάτες και πριν έφαγα μια σαλάτα πράσινη με μαρούλι και αβοκάντο, γιατί μόνο αυτά είχα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, ελπίζω να περάσετε καλά, ελπίζω να εμπνευστήκατε, να γελάσατε, γιατί αυτό θέλω μέσα από αυτό το κανάλι. Εννοείται ότι με ακολουθάτε στο Instagram για να έχουμε πιο άμεση επαφή στο Instagram μου.
Εάν θέλετε να κάνετε γυμναστική μαζί μου, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να με βρείτε στο danailou.com. Από εμένα καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe στο κανάλι μου και εννοείται να γράψετε στα σχόλια τι βίντεο θέλετε να βλέπετε. Σας αρέσουν τα βλογάκια, σας αρέσουν τα What I Eat in a Day, προπονήσεις, κάτι συγκεκριμένο. Περιμένω στα σχόλια και θα απαντήσω σε όλους. Γεια πολλά! Good night!